Αγριότητα και πρόκληση, η επιχείρηση έξωσης από το σπίτι της στην Αθήνα μιας χαμηλοσυνταξιούχου για χρέος 15.000 ευρώ. Ξεγυμνώνει τα ψέματα της κυβέρνησης Νέα Νέας Δημοκρατίας ότι δεν γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, ενώ πλειοδοτεί αυτή σε παχιά λόγια για τους ευάλωτους την ώρα που μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υλοποιούν το στόχο τους για 40.000 πληστηριασμούς ως το τέλος του έτους. Το νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία παραδίδει τα λαϊκά σπίτια σε τράπεζε και κοράκια τύπου πάτσι, ξεσπιτώνοντα λαϊκέ οικογένειε ή μετατρέποντά τε σε νικάριδε τα ίδια του τα σπίτια. Η αποφασιστική απάντηση χιλιάδων εργαζομένων σήμερα απέτρεψε την έξωση και έπληξε στην πράξη την ποινικοποίηση κινητοποιήσεων ενάντια στου πληστηριασμού που έβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαό. Τώρα τείχο προστασία στη λαϊκή κατοικία από εκβιασμού και πληστηριασμού. Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που όμιλοι αρπάζουν το μόχθο του λαού. Να σταματήσουν διώξει αγωνιστών για συμμετοχή σε κινητοποιήσει ενάντια στου πληστηριασμού.